Φεύγει το 2022 και λέμε με την καρδιά μας ό,τι σκληρό και ό,τι κακό υπήρξε μέσα σε αυτό να φύγει και να μην ξανάρθει. Δεν είμαστε συμβιβασμένοι να συνυπάρχουμε με το κακό. Δεν μας είναι ευχάριστο. Γι' αυτό και πάντοτε αναζητούμε το καλύτερο. Οι ευχές μας για το 2023, όλες οι ευχές που ακούγονται αυτές τις ημέρες, είναι καλές, δυναμικές και όμορφες. Να έχουμε υγεία και να έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Και τα δύο αρχίζουν λίγο να δημιουργούν προβλήματα. Και η υγεία χάνεται και οι άνθρωποι βασανίζονται με πολλές αρρώστιες και πολλές δυσκολίες, αλλά είναι η απώλεια της υγείας είναι συνέπεια της απώλειας της αγάπης. Η αγάπη άρχισε να χάνεται. Κρυώνουν οι καρδιές των ανθρώπων και τότε βυθίζονται σε αυτή τη σκληρότητα την οποία ζούμε και αρχίζει να μας φοβίζει. Μια σκληρότητα, άκουσα τη λέξη που υπόθηκε αυτές τις ημέρες, μια τοξικότητα λένε στις σχέσεις των ανθρώπων. Έδιωξε την αγάπη και μας βύθισε σε αυτόν τον φόβο, σε αυτή την βαρβαρότητα την οποία ζούμε στην ελληνική κοινωνία, δεν λέω για την παγκόσμια. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά να ξαναγυρίσουμε στο Χριστό, δηλαδή να μάθουμε να προσευχόμαστε. Όταν ο άνθρωπος μάθει να προσεύχεται στο Χριστό, τότε αρχίζει να κατανοεί, να συγχωρεί, να αποδέχεται όλους τους άλλους ανθρώπους που είναι δίπλα του. Και τους δύσκολους και τους διαφορετικούς και τους περίεργους και τους εχθρούς μας ακόμα. Αν δεν το κάνουμε, θα συνεχίσουμε αυτόν τον κατήφορο. Όταν ο Χριστός ζητάει να αγαπιόμαστε μεταξύ μας, το κάνει για να μαλακώνει η καρδιά μας και να μην ζούμε μέσα σε ένα τέτοιο φάσμα, μέσα σε μια τέτοιο δίχτυ σκληρότητος και ανταγωνιστικότητος. Γι' αυτό αυτό που λέμε τόσο απλά αυτές τις ημέρες, υγεία και αγάπη, να μας αξιώσει ο Θεός να το ζήσουμε, αλλά να το προσπαθήσουμε, να το παλέψουμε, να μάθουμε να λέμε δεν πειράζει, να μάθουμε να ακούμε λιγότερο τα όσα κακά λέγονται για μας, να παραβλέπουμε το κακό, να ξεπερνάμε τις αδικίες που γίνονται εναντίον μας. Έχει ο Θεός, θα μας το ανταποδώσει Εκείνος. Όταν εμείς δεν παλέψουμε για το δίκιο μας, πατώντας πάνω στους άλλους καμιά φορά, τότε αυτό το δίκιο μας το δίνει ο ίδιος ο Θεός περίτρανα και πιο πλέρια, ώστε να το χαρούμε και να το απολαύσουμε χωρίς απώλειες. Εύχομαι να είναι έτσι το 2023, γεμάτο υγεία και σωματική και πνευματική, να επιστρέφουμε κάθε μέρα σαν πρόσωπα, σαν οικογένειες, άνδρες, γυναίκες, μαζί με τα παιδιά τους, χωρίς φόβο, αγκαλιασμένοι και ενωμένοι μεταξύ μας, μπορούμε να πετύχουμε θαύματα και να κάνουμε τη ζωή μας πολύ όμορφη. Αυτό λείπει, ομορφιά από τη ζωή μας. Και οι 365 μέρες που βρίσκονται μπροστά μας να είναι μέρες δύσκολες, ας είναι, σκληρές, ας είναι, θα τις παλέψουμε. Υγεία να έχουμε και αγάπη να έχουμε. Τότε παλεύεται η ζωή και συμβαίνει αυτό που είπε ο Χριστός. Παλέψτε. Σηκώστε το σταυρό σας και θα δείτε ότι εγώ τον σηκώνω για χάρη σας. Και στο τέλος θα καταλάβετε ότι ο σταυρός σας είναι καλός. Εύχομαι λοιπόν σε όλους όλα τα καλά του Θεού, με υγεία και αγάπη προς όλους, προσωπικά, οικογενειακά και σε ολόκληρη την πατρίδα μας. Φεύγει μια χρονιά, έρχεται μια άλλη. Ελπίζουμε ότι αυτή η χρονιά, το 2023, θα απαλείψει όλα τα δεινά των προηγούμενων ετών. Περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη τριετία, μπορώ να πω. Διετία κατά βάση είχαμε τα προβλήματα με την πανδημία. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι από αυτήν την περίοδο όλοι βγήκαμε πιο δυνατοί. Και αυτό πραγματικά νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο μήνυμα, να παραμένουμε ενωμένοι, δυνατοί. Η ομοψυχία, η αλληλεγγύη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της επιτυχίας και εύχομαι σε όλους τους συμπατριώτες μας το 2023 να είναι μια χρονιά δημιουργίας, μια χρονιά αγάπης, ομοψυχίας, αισιοδοξίας και βέβαια να πρυτανεύει πάντοτε σε όλους το αίσθημα, κυρίαρχα το αίσθημα ότι σε αυτόν τον τόπο δεν περισσεύει κανείς και επιπλέον πρέπει όλοι μαζί να προσπαθούμε από κοινού να δίνουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που μας απασχολούν. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία. Οι ευχές είναι οι αυτονόητες για το 2023. Να έχουμε υγεία, να έχουμε αγάπη, να έχουμε ειρήνη, όχι πολέμους όπως ήταν και σήμερα οι ευχές των πολλών παιδιών που μας επισκέφθηκαν στο Δημοτικό.
Δημαρχείο και μας τάψελαν με την καλή έννοια, όχι πια άλλο COVID, και πραγματικά το 2023 να είναι ένα ελπιδοφόρο και αισιόδοξο νέο έτος, έτσι όπως το ονειρεύεται, το έχει σχεδιάσει και το προσδοκάει ο καθένας από εμάς.